Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στερηθήκαμε φτηνή ενεργειακή ισχύ 3,452 γίγα από λιγνητικά εργοστάσια και περιμένουμε 2,85 γίγαβατ ακριβή ενέργεια και 0,700 γίγα από τα ιδιωτικά ενεργειακά πάρκα. Και σε αυτή την κατάσταση ο Πρωθυπουργός απαντά, αυτός που έφερε τη συμφορά με την πολιτική που ακολούθησε, απαντά με εκείνη τη φράση: μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Οι λογαριασμοί που έρχονται αγγίζουν πλέον τα 1.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί της ενέργειας αποτελούν πια θανάσιμη απειλή για τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τα λαϊκά νοικοκυριά. Τα τιμολόγια του ρεύματος έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και συντελούν στην πιο βίαιη φτωχοποίηση στη σύγχρονη ιστορία. Οι καταναλωτές βλέπουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία ότι με δυσκολία θα μπορέσουν να τα πληρώσουν τους επόμενους μήνες αυτά τα τιμολόγια. Το ρεύμα, όπως προείπα, είναι απλησίαστο. Το φυσικό αέριο σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ενώ και το πετρέλαιο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι Έλληνες πρέπει να πληρώσουν περίπου το 6% του μέσου μηνιαίου μισθού τους για να γεμίσουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους λόγω της αύξησης των καυσίμων. Η Ελλάδα, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, κατέκτησε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ. Μιλάμε για την μεγαλύτερη ληστεία και μάλιστα με την ευλογία ή έστω με την ανοχή της κυβέρνησης των αχρήστων. Οι πολίτες κρυοπαγιάζουν αλλά έμειναν και άφωνοι. Όσοι ως τηλεθεατές παρακολουθούσαν τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεόραση και εκεί άκουσαν με τα αυτιά τους τον αντιπρόεδρο του Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει πως ο κόσμος δεν κρυώνει και πως για όλα φταίνε τα κανάλια που δημιουργούν ψυχολογικά στον κόσμο με τις άσχημες ειδήσεις που του μεταφέρουν. Το ακούσαμε και αυτό. Κρυώνετε επειδή έχετε τα ψυχολογικά σας. Η ακρίβεια όμως, ό,τι και να νομίζουν οι κουλίστας υπουργοί, δυστυχώς διαλύει τον κοινωνικό ιστό και φέρνει αποσταθεροποίηση και έκρηξη της εγκληματικότητας και μεγάλη οπισθοχώρηση εννοείται της οικονομίας. Απότοκο λοιπόν των παραπάνω είναι η κοινωνικο-οικονομική υστέρηση με κορυφή της πυραμίδας της νέας πτώχειας την ακρίβεια που έχει ως βάση το δυσλειτουργικό οικονομικό μοντέλο της χώρας. Έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών, κατασχέσεων, ενώ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο το ιδιωτικό χρέος. Η χώρα βουλιάζει και εξαιτίας του τεράστιου δημοσίου χρέους που όμοιό του δεν είχαμε ούτε καν εκείνη την περίοδο που μπήκαμε στα μνημόνια. Ζει η πατρίδα μας
το δικό της ανελαίητο πόλεμο. Ζόρια με τα εφόδια, τις ζωοτροφές για τους αγρότες. Ανήσυχοι είναι οι πολίτες για ελλείψεις που παρατηρούνται και όλο και περισσότερο θα συμβαίνει σε γάλατα και κρέατα και από κοντά. Αυτά βιώνει η ντόπια βιομηχανία. Ο κλάδος των τροφίμων είναι αντιμέτωπος με την τέλεια καταιγίδα. Και μας λένε ετοιμαστείτε για ανατιμήσεις εκτός όλων των άλλων σε γάλα, κρέας και σε βασικά προϊόντα. Το Μαξί μου ακούει? Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.